Και καλά ξέρεις ότι με θίγουνε, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ πώς. Αλλά είναι πολύ σημαντικά. Και πάλι βγήκε αυτός ο μαλάκας ο πρώην που τα είπε. Τι καραγκιός αυτό, πού και το βρήκες? Δεν το βρήκα, αυτός με βρήκε και μου κυνηγούσε κιόλας για να τα φτιάξουμε. Μάλλον γι' αυτό, ήταν πολύ καραγκιός και δεν είχε καμία άλλη. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή. Μορφό παιδό. Ωραία παιδί. Στο στυλ του Γιώργου ήταν, στη φάτσα και στα χρώματα, στο πολύ πιο γεροδεμένο απλά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εγώ ήρθα εδώ μέσα για να γίνω καλύτερη τραγουδίστρια και να μπορώ κάποια στιγμή να σταθώ στον καλλιτεχνικό χώρο. Και όχι για να κριθεί το οτιδήποτε έχω κάνει στο παρελθόν ή το οτιδήποτε αφορά την προσωπική μου ζωή. Και θέλω να γίνεται να ζητήσω από τους ανθρώπους βασικά που ήταν κοντά μου σε κάποιες φάσεις της ζωής μου να μην πέφτουν τόσο χαμηλά, γιατί πέφτουν στα μάτια μου, πέφτουν στα μάτια του, πέφτω εγώ στα μάτια του κόσμου που τους είχα δίπλα μου και γενικά δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει αυτό. Κάνω κάτι μιλήσεις μόλις εγώ. Εγώ λαού να ασχοληθείς καν. Τι λες ρε. Αυτό. Δεν είναι ψέματα, κατά πρώτο λόγο. Τι σε νοιάζει αφού λοιπόν είναι ψέματα? Αν σου κάνει πολύ μεγάλο κακό, σου με νοιάζει γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει το συγκεκριμένο άτομο. Φταί! Ναι, είναι τραφές. Όλα καλά με φλίκη που έγιες εσύ. Και από την ώρα που σε είδα πιο τελευταία να σβεί. Δεν είναι το γκριστού μου κοπέλες σαν εσένα. Αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Το τραγούδι στο τραγούδι είναι καλό. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι δεν ταιριάζει. Μου παίζει να δω πώς θα μας αξιολογήσουν. Τι έχεις να πεις εσύ? Συμφωνώ, ναι, αυτά. Έλα, μην ξέρεις την κάμερα. Σίγουρα είναι το κομμάτι χορευτικό και που σε ανεβάζει. Αλλά τώρα αισθησιακό. Μα θα σε βάλω κάτω, θα σ' αρέσω μόνο εγώ. Essential. Oh, sensual. Yeah. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Δεν έχω ξανατραγουδήσει μουσικαλικά. Αυτό με τρομοκράτησε πάνω απ' όλα. Δεν ήξερα και το τραγούδι. Δεν το είχα ακούσει. Όταν το άκουσα ήταν γνωστό άκουσμα. Αλλά μέχρι να το ακούσω. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Αγχώθηκα βέβαια τις δύο πρώτες μέρες, αλλά μόλις είδα ότι από την Τετάρτη το κομμάτι ήταν σχεδόν έτοιμο, μου φύγε τελείως το άγχος. Και με βοήθησε ο Γιώργος αυτό πάρα πολύ. Είναι τέλειος όπως πάντα. Avec qui tu le veux soir, allons je sens de moi mon pergui. La vie en rose, la vie en rose, la vie.
en rose. La vie en rose. La vie en rose. La vie en rose. La vie en rose. En rose. Το έχουμε, το έχουμε. Παγωμένο σου το βλέμμα. Βέβαια είναι δύσκολο το τραγούδι. Το έχει πιο πασχαλιστέρη και να πάει στο ίδιο. Τώρα δεν ξέρω γιατί να τάσσε πως ήταν από άψη τραγουδιστική. Πως ένιωσε στην αρχή. Αλλά το αποτέλεσμα είναι power. Πού τα πάνε τα μάτια σου, πως τώρα πια θέλεις να μείνουμε δυο φίλοι. Το άγχος βγήκε όλο πάνω στο χαμαρίνι. Πήραμε τους δύο γιθάρες και ρίξαμε ένα γκλέτι του Κούβερ το χειμώνα. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε και τα παιδικά. Λοιπόν, ξέχασα το μπαλάκι αυτή τη φορά. Και βγήκε όλο το άγχος στο μπουζούκι και στις γιθάρες με την αλία με όλους. Τέτοιους φίλους, δεν θέλω τέτοιους φίλους που να με κάνουνε πικρά να πληρωθώ. Με την βοήθεια του Κώστα όλα πήγαν καλά, μια χαρά. Ελπίζω να πάνε και όλα καλά και στο live. Δεν θέλω, δεν θέλω. Λίγο πριν μου ανακοινώσω ότι θα είμαι προδηλωμένη, δευτερόλεπτα πριν, το βρήκαμε τυχαία με την Νατάσα και με την Ραλία. Με είχαν συνηθίσει να λέω λαϊκά, να λέω μόνο ένα είδος συγκεκριμένο, όμως μπορώ και άλλο. Δεν το είχα πει ποτέ, δεν το ήξερα καθόλου, μόνο το είχα ακούσει. Πήρα την τρίτη τα λόγια, τη μουσική, όλα αυτά και ξεκίνησα να το μαθαίνω. Ήξερα ότι μου πάει στη χρειά. Το άγχος μου δεν ήταν τόσο πολύ με το τραγούδι, αν και ήταν αρκετά δύσκολο, ίδιως κάποια σημεία με δυσκόλεψαν λίγο και αυτά. Απλά ήθελα να είμαι καλή την Κυριακή, γιατί μπορούσε να μην υπάρξει περίπτωση άλλη φορά, ας πούμε, να αποδείξω ότι μπορώ να είμαι καλή. Κάτω το πήρα χάρηκα πολύ, γιατί ήθελα να πω ένα σόλο, επειδή είμαι δύο μήνες κοντά στο σπίτι. Εντάξει, τώρα τι να πω. Μ' άρεσε πολύ σαν τραγούδι. Δεν ξέρω, θα δούμε το βράδυ. Κάθε βράδυ να τραβάω το ποτήρι μου και να σφαζόνται λέβεντες για χατήρι. Με δυσκόλεψε λίγο. Γιατί είναι πολύ γρήγορο και δεν μπορώ να παίρνω καλές αναπνοές.
Εγώ δεν το ήξερα το κομμάτι, αλλά τη στιγμή που το άκουσα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Και που το λέω με τον Κωνσταντίνο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε ξανακάνει ντουέτο και έχουμε πάρα πολύ καλή χημεία μαζί. Και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη με το κομμάτι. In general. Εγώ όταν άκουσα ότι παίρνουμε αυτό το κομμάτι, μου άρεσε γιατί είναι από τα πιο δυνατά κομμάτια που έχουν γραφτεί. Το λέει Γαλάνη καταπληκτικά. Ότι είναι δύσκολο να ερμηνεύσεις σαν άντρας ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για γυναίκα. Χάρηκα και εγώ η συνεργασία μας που θα γίνει με τη Μάρο, γιατί πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και αυτό βοηθάει σε ένα ντουέτο. Πώς θα μπορέσω να βρω το χρώμα της Μάρος, το γυναικείο χρώμα, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί το κομμάτι το έχει τραγουδήσει ποτέ η γυναίκα. Αυτό ήταν το δύσκολο κομμάτι για μένα, πιστεύω. Για μένα ήταν σκηνικά, πώς θα το αποδώσουμε, έτσι. Ξαναζώ, γιατρεύω τα σημάδια. Σημάδια όλα δικά σου από τον παλιό καιρό. Μετά από σένα ζω. Μετά από σένα ζω. Υπάρχουν τρεις γνώμες μέσα στη σχολή. Μία του Μιζτζούλη, μία της Άβρας, μία του Μεταξόπουλου. Μία δικιά μας τέσσερις μπορεί. Μία του Γούναρη στούντιο, του κύριου Γούναρη πέντε. Και μία εδώ τόσα. Μπορεί να έχουμε και έκτη του σκηνοθέτη εδώ πέρα τη μέρα που έρχεσαι και δεν ξέρεις κιόλας. Για κάπου εκεί πέρα λες, τι κάνω τώρα. Εντάξει, ακούς τα πάντα, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου, πιστεύω, σαν επαγγελματίας, γι' αυτό κάθεσαι στην Ακαδημία, αλλιώς άμα είναι φεύγεις και το κάνεις μόνος σου. Είναι λιγάκι δύσκολο να ακούς όλες αυτές τις opinions, πώς λένε opinions, γνώμες, άποψη από παντού και έχεις και τη δικιά σου, αλλά πάλι, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, είναι μια σχολή και πρέπει να τα ακούσεις. Κάτι ξέρουν αυτοί παραπάνω από εσένα. Σας δίνω ένα κόρτο και μπαίνουμε, παιδιά. Θυμόσαστε τη σειρά. Μαζί μου. Και τα 11 παιδιά που αντιμετώπισα εγώ, δεν βρήκα καμία διαφορά από τους επαγγελματίες που συνεργάζονται. Ήταν σαν να κάνω πρόβα για να ετοιμάσω ένα πρόγραμμα σε ένα κανονικό κλαμπ. Και εκείνο που με εντυπωσίασε είναι η ευκολία που πήραν και έμαθαν τις φωνές αμέσως.
εντυπωσίασε πόσο γρήγορα τα έμαθαν και πόσο όμορφα παρακολούθησαν εμένα, και αυτό πιστεύω οφείλεται στη διδασκαλία των καθηγητών τους, γιατί έχουν μία συνέπεια σε αυτό που κάνουν. Αυτό ήταν εκπληκτικό για μένα, τους το είπα, και ενθουσιάστηκα από τη συνεργασία. Παιδιά, χωρίς να πω τώρα ονόματα, τα 8 παιδιά από τα 11 έχουν κάτι δικό τους. Δηλαδή, θα μπορέσουν να κάνουν μια καριέρα και να ξεχωρίσουν. Εκείνο που μου άρεσε δε είναι ότι δεν μιμούνται τα παιδιά αυτά, τους τραγουδιστές. Και μιλάω για τα τραγούδια τα δικά μου που τα έμαθαν και τα άκουσαν από τα CD από τους πρώτους διδάξαντες. Εγώ βέβαια προσπάθησα να τους δώσω και μια άλλη ερμηνεία, μια άλλη εκφραστικότητα, όπου και αυτοί τη δέχτηκαν και έκαναν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, δεν βρέθηκε ούτε ένας να μου πει «Α, αυτό δεν μπορώ να το κάνω». Ήταν όλο τόσο ευχάριστο, δηλαδή εγώ ειλικρινά θα το ξανά έκανα με τα παιδιά. Όμορφο κόριτσκα και όμορφο αγόρια. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κινήσου, δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κέντα με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρωό μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό που λάμπει τ' αστέρι, με φως να τη δεις, με φως να τη δεις. Ξέρεις
Ξέχασα το μικροφωνό μου, αλλά είδα ένα πολύ ωραίο πίνακα που δεν σας άφησα να το δώσουν. Όχι, δώστε τον, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος. Ωραίος είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση. Τι είναι? Είναι ξαδέρφη σου, αντιχαίρεσαι. Άσε και τα λουλουδάκια, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Μπράβο, ξαδέρφη. Κύριε. Το στόμα ίδιο. Σε 55 λεπτά θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Αλλά βλέπω τη μητέρα σου, έτσι. Ναι, πήγα εγώ να μιλήσω. Καλά, ε? Καλά, εσύ. Μπράβο. Έλα. Κυρία Τασία μου, τι μου κάνετε, να χαίρεστε την κόρη σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Κορίτσι μου, κάτσε, κάτσε εκεί. Να χαίρεσαι το παιδί σου. Έχεις άλλο παιδί? Ευχαριστώ πολύ. Έχω και ένα γιο. Ναι, τι? Στο κάνουμε σε break, πάμε στο δόντιο, όπως με μαύρο, για να μπορείς να δεις το... Είμαστε στον αέρα τώρα? Ναι. Έχει υπάρξει ένα τηλεφώνημα. Να μην κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί ένα τηλεφώνημα μιλάει ότι υπάρχει βόμβα μέσα στο πλατό. Λοιπόν, ηρεμήστε, θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα γίνουν τα δέοντα για να διασφαλιστεί η δικιά σας η ακεραιότητα. Το έχω ζήσει πολλές φορές αυτό. Σοβαρά. Πού το έχεις ζήσει? Σε πρεμιέρες. Φυσικά είναι ψέματα. Μας το έχουν πει μετά 5-6 το πρωί. Ήσουν μέσα. Έλα, δεν το πιστεύω. Σαβίνα, σήκω. Αθήνα, σήκω. Θα κάνουμε την αποχώρηση εδώ, δώσ' το παιδί. Λοιπόν, το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε. Yeah!
μας κάσει, δεν μας κάσει. Καλά. Θα σου το πω. Ο Γιώργος. Και ξέρεις γιατί, έλα να σου πω γιατί φοβήθηκε. Φοβήθηκε πιο πολύ από όλους γιατί θα το χαλώσει το μαλλί η έκρηξη. Θα το κάνει κάπως έτσι. Πέρα από τη γέφυρα όλος ο κόσμος. Όλοι κάτω. Φύγετε, κάτω από τη γέφυρα όλοι. Γεια σας, γεια μας παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλά οι πόρτες. Σαβίνα, σήκω. Αθήνα, σήκω. Θα κάνουμε την αποχώρηση εδώ, δώσ' το ρελί. Λοιπόν, το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε. Σαβίνα και Αθηνά. Αθηνά και Σαβίνα. Ούτε... Βόμβα στον κόρφο σας, ε! Καγάμα! Καταρχήν! Στα του Καραμάνου! Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Και μην κύγω τα πράγματα μου, τα κλέψω και μην πείσεις, είναι στο κοντρόλ. Στο σπίτι να πάρω τα πράγματα. Μόλις έκανα πρώτα σιγά μου. Μόλις. Ο Χριστός και η Παναγία. Αντώνη, κόψε εισιτήρια. Δεν φεύγει, είναι 10 δώρα. Αντώνη. Τσακλιά. Έλα στον παπά. Δώσε μου τις κιθαρές, δώσε μου τις κιθαρές. Τις κιθαρές δώσε μου. Τσακλιά. Ξάρι, περίμενε. Γιώργο, μην φεύγεις. Γιώργο, μην φεύγεις. Ποιος λείπει? Πάμε να γλιτώσουμε. Αέρα όμως. Δικά σου. Γεια σας! Παιδιά, βόμβα! Πώς είστε, καλά! Καλά! Πολύ γεια σας! Έκπληξη! Γεια σας, παιδιά! Μπουρλότο! Τι έγινε? Εγώ το έκανα για να τραγουδήσω το Μασάι. Θέλουμε σουβλάκια! Τι έγινε, baby? Τι έγινε? It was a bomb because my hair didn't look good. Εντάξει, Λούλα. Yeah, one of those bomb days, huh? Καλά. Okay. Έκανε sex bomb. It goes, there's a bomb. Κριστιανά μου. Μία. Hello, my baby. Why your hair doesn't look good? Your hair looks great. Forget the bomb, just fix my hair. Forget the bomb. Έχω προβλήματα. Έχω προβλήματα right now. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με την bomb. Πάρε το πρόβλημα που είπες να κάνω τα μαλλιά μου, βγω έξω και με πάρουν οι κάμερες. Και μετά κάνεις και το πρόβλημα που είχε ήταν τα ρούχα. Λέω να μην πάρουν τα ρούχα κάτι. Μην κάνουν τα ρούχα, όχι τα παιδιά. Υπερδύναμε, λέω. Σε παρακαλώ, βοήθησε να πάω και αυτή τη φορά καλά. Και με το που τελειώνει τη φράση μου, βόμβα, βόμβα, όλοι έξω, όλοι έξω. Oh my god. Αυτό τώρα τι λέω ότι ήταν, γιατί είμαι προτινόμενος. Εντάξει,
Φοβερό. Αλήθεια, λέω αλήθεια. Λέω 100% αλήθεια, όχι απλά. Δηλαδή, με το που τελειώνω, κάνω ένα βήμα. Μπου, κατευθείαν είδηση. Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά. Ξέρετε τι, it's a good ευκαιρία να κάνει προβίτσα στον Ρούσα. Ναι. Όταν αγχώνομαι. Όχι, είσαι κάτι άλλο, παιδί μου. Τι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχεις. Απότομη, τελείως αλλαγή. Κάνει. Κατάλαβα κι εγώ. Okay. Ακριβώς αυτό. Όταν είναι Κυριακή, δεν ξέρω, φοβάσαι. Δεν ξέρω τι έχει. Είναι το άγχος που έχω. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Αυτό πρέπει έχει το άγχος που έχει κάμερα συνέχεια. Το Κυριακή πρέπει να. Σαν σωλήνα. Γιατί εδώ δεν το καταλαβαίνουμε να... τώρα. Πρέπει... Ορίστε, είναι δύο κάμερες και τι έγινε. Δεν είναι δύο. Άνθρωποι. Δεν είναι δύο. Εντάξει, είναι 102. Δεν φεύγω. Τι είναι το πρώτο like που στέλνει πίσω όλοι. Πώς πιάμε. Πώς είστε μια καλή φιλιά. Από την άλλη μεριά σου. Είναι οπτική γωνία πολύ ωραία αυτή. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο. Και άσε που δεν έχεις να ψηφίσεις τώρα. Έχεις. Είναι μια άλλη κυρία. Εγώ ας πούμε δεν θέλω να φάω με κοντόπουλο. Με ενοχλεί αυτό το πάνω. Ναι, αγάπη μου, τι σχέση έχει με το λάδι. Αγάπη μου, να το διορθώσω αυτό. Καμία. Είσαι γύρω. Ναι. Χαλάστηκε, Λαλία. Γιατί. Δεν έγινε το live. Θέλω να δεις. Γιατί εγώ τώρα θα ξέρω τι μου γίνεται τώρα εσύ. Αλλά κατάξει το πολύ πολύ. Δηλαδή, τι να κάνω το άλλο εδώ πέρα και με μαύρο εδώ πέρα. Μπορεί να μην φύγεις. Δεν άκουσες ότι τίποτα είναι ένα άτυπο ντέρμπι. Τι είναι. Ντέρμπι. Δεν έτσι είπε ο άντρας, δεν άκουσες. Θα πέσει κάτω. Δεν πέφτει. Μ' αρέσει που βάζει και το... Το έχεις πιάσει σε φάει λάσμα. Το έχεις, το έχεις, το έχεις. Ήταν ψηλήνα. Ήταν 40. 40 πόντου. Ήταν ψηλήνα όταν λέει. Ρίπτο. Και πριν μου το είπαν και έχασες φορά. Λοιπόν, το βίντεο θα κάνω. Να προτείνω. Α, τρίτο ήτανε. Να προτείνω κάτι. Να ξαπλώσει πάνω στο τραπέζι. Και να κάνει... Ω, θα είναι πάνω στο τραπέζι και θα κάνει την άθρια γυναίκα. Ναι. Άλλο. Περιμένω να πάρω ύφος. Έλα. Καλά, μην το πες κοντά το αρκούδο. Μαξίμε, τι κάνεις. Μαξίμε, το χωρίς τρελέ μου. Σ' αγαπώ, Μαξίμε, πήγε με. Δεν αγορεύεις, τα απόψε. Θα σε διαλύσω. Φίλησέ μου. Από τότε που σε είδα, είχα πάθει. Με μην κοιτάζω, Μαξίμε, Μαξίμε. Εν τω μεταξύ, ο Μάξιμος. Πάρε με, Μαξίμε. Θα σε πάρει αυτός. Θα σε πάρει αυτός.
Δεν διακρίνω ζήλια. Δηλαδή το πρώτο είναι άλλη καλή φωνή. Πολύ ωραία. Ξέρουν τι είναι αυτή και παραδέχονται και την άλλη φωνή. Είσαι κατά η δουλειά μας, έτσι. Εγώ δεν έχω πάρει, ποτέ δεν έχω αντιληφθεί ζήλια. Εγώ δεν το έχω πάρει. Έχω αντιληφθεί. Αλλά αυτή που είμαστε τώρα, όλοι εκεί. Μόνο ξέρεις κάτι, καλή φωνή, δεν έχει πρόβλημα παρά αυτή. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ότι εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε εμείς καλοί. Τώρα, αν ο άλλος είναι καλύτερος από μένα, μαγιά του, θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερη. Αυτό. Για να τον ζηλέψω με την καλή τη δίτη. Ναι, και ότι μπράβο, έκανε πολύ καλά αυτό, ξέρω εγώ, το σημείο. Και μαλακία δικιά μου που δεν το έκανα κι εγώ. Και θα το κάνω κι εγώ, και θα το προσπαθήσω, ναι. Και θα το δουλέψω και έτσι. Έτσι. Αυτό ξέρεις ποιος το κάνει όμως, Αθηνά. Το κάνει αυτός που είναι αυστηρός με τον εαυτό του πάνω απ' όλα. Όταν κάποιος προσπαθεί να μειώσει τον άλλον για να φανεί καλύτερος αυτός, τότε δεν είναι αυστηρός κριτής του εαυτού του. Εσύ το σχολείο που άκουσες ήταν καλά. Καλά. Σκέτο. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο καλά. Άκουσες ήδη, τι είπανε. Όχι, έβλεπα το ύφος του κύριου Λεβέντη. Καλό, ο κύριος Λεβέντη δεν έχει ποτέ ενθουσιαστικό ύφος. Εντάξει. Εγώ πιστεύω πως τραγούδησα καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Πάντως που έχω τραγουδήσει. Δεν σημαίνει ότι ήταν τέλειο. Εγώ πιστεύω ότι στο Κόγκα τραγούδησες καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Τραγούδησες καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Άκουσα, σου λέω, Σαμίνα. Το πώς τραγούδησες, τ' άκουσα. Μετά δεν άκουσα την κριτική. Παιδιά, με τρελαίνετε τώρα. Οι στιγμές που ζούμε είναι υψής της σημασίας. Διάβασε το μας. Τι είναι αυτό. Ρε, διάβασε το μας. Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τη διακοπή και αναβολή του live το βράδυ της Κυριακής, καλείστε να ψηφίσετε με μυστική ψηφοφορία στο δωμάτιο επικοινωνίας για το αν η Σαβίνα θα τραγουδήσει ξανά στο live που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη. Η απόφαση θα πάρθει κατά πλειοψηφία. Από την ψηφοφορία. Εγώ δεν το βρίσκω σωστό. Γιατί να αποφασίσουμε εμείς τι είναι δίκαιο και τι όχι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και τι να το αποφασίσουμε. Για το θέμα, ρε παιδιά. Τι λες, ρε Κωνσταντίνε. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι σωστό ή όχι. Τι θέλεις. Αν είναι το θέμα. Δεν ξέρω. Πες μας, τι να δούμε. Παιδιά. Κανονικά, παιδιά, έχω μπερδευτεί πάρα πολύ τώρα. Να σου πω τι θα κάνεις θέση σου. Θα βγαίνα, θα τραγουδούσα και όλοι θα κάνουμε το live κανονικά. Όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω πάντως. Τι θα έκανα εγώ στη Σαβίνα. Αν και αυτά τα πράγματα πάνε. Σαβίνα, γίνεται να μας απαντήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούμε συναδελφικά να το λύσουμε το θέμα. Τα άλλα τα παιδιά τι είπανε. Εμείς τώρα. Αν και αυτά τα πράγματα πάνε. Σαβίνα, γίνεται να μας απαντήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούμε συναδελφικά να το λύσουμε το θέμα. Και δεν παίρνουν στο δωμάτιο επικοινωνία να κάνει ο καθένα του κουτούρου του. Ρωτάμε εσένα για το καλό σου. Και για το καλό τη Αθηνά, επειδή είσαι στη δύο εδώ. Αφού δεν έγινε αυτό, θα το ξανακάνω κι εγώ. Κανονικά όλοι. Είπε θα ξανατραγουδήσει, οκ. Σαβίνα. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω η Σαβίνα να τραγουδήσει στο αυριανό live γιατί το θέλει και εκείνη. Εγώ νομίζω η Σαβίνα πρέπει να τραγουδήσει στο ΑΕΠ και γιατί άμα έχουμε το live πάλι και όλα τα παιδιά τραγουδάνε και δεν τραγουδάει η Σαβίνα, I don't know, δεν είναι fair. Εγώ λέω να ξαναρχίσει για να το ξανακάνουμε σαν να μην έγινε καθόλου την Κυριακή, σαν να είναι Κυριακή την Τρίτη, start over again από την αρχή. Να τραγουδήσει αύριο στο live η Σαβίνα, γιατί έτσι αποφάσισε και αποφάσισαμε όλοι μαζί. Τι ήθελα να πω, αυτά, εντάξει, οκ. Θα ψηφίσω να τραγουδήσει ξανά, γιατί από ό,τι κατάλαβα και η Αθηνά και η Σαβίνα θέλουν να ξανατραγουδήσει η Σαβίνα. Από ό,τι καταλάβαμε, η Σαβίνα θέλει να ξανατραγουδήσει και αυτό είναι το θέμα μας.
τιμής και ψηφοφοριακές ιστορίες. Λοιπόν, να τραγουδήσεις πάλι στο επόμενο live. Θα πιστεύω ότι θα πρέπει να τραγουδήσεις, Σαβίνα, αύριο στο live, εφόσον ξέρουμε ότι η ψηφοφορία συνεχίζεται. Λοιπόν, η Σαβίνα, ας τραγουδήσεις το αυριανό live, γιατί το θέλει και η ίδια. Τα άλλα τα παιδιά τι είπανε? Δέχομαι να τραγουδήσει Σαβίνα στο live. Τι γίνεται εδώ? Η αναμέτρηση πήρε απρόσμενη παράταση. Έχει υπάρξει ένα τηλεφώνημα.